Καλωσορίζουμε τον κύριο Παρασκευιώτη, τον κύριο Αλέξη Παρασκευιώτη. Είναι υποψήφιος βουλευτής με το ποτάμι. Καλώς ήρθατε, καλή χρονιά. Τι κάνετε? Καλησπέρα κύριε Μωραϊτή. Καλά είμαστε. Δύσκολος ο αγώνας και πολύ σφιχτός, έτσι δεν είναι? Είναι αλήθεια, είναι πολύ λίγες ημέρες. Πρέπει να δούμε όσο το δυνατόν περισσότερους φίλους και γνωστούς. Ναι. Νομίζω ότι είναι από τις πιο σύντομες προεκλογικές περιόδους. Αλλά είμαστε εδώ, κάνουμε τον αγώνα μας και νομίζουμε ότι θα πάνε όλα καλά. Κύριε Παρασκευιώτη, πώς αποφασίσατε να είστε υποψήφιος με το ποτάμι? Κοιτάξτε, με την πολιτική γενικότερα πάντοτε ήμουνα ένας ενεργοποιημένος και συνειδητοποιημένος άνθρωπος. Και δραστήριος. Και από τα μαθητικά χρόνια και στα φοιτητικά. Αλλά πάντοτε είχα μία έμφυτη τάση προς το χώρο της πολιτικής και κυρίως έβγαινε από την εθελοντική δράση που με διαπνέει σαν, με χαρακτηρίζει σαν άνθρωπο. Mm-hmm. Το ποτάμι για μένα ήταν ένα καινούριο κίνημα το οποίο ουσιαστικά το ψάχναμε όλοι, προσπαθούσαμε να το προσδιορίσουμε αλλά δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε ότι ανήκαμε σε αυτό. Και το λέω αυτό για τον απλούστατο λόγο ότι τα τελευταία χρόνια κουραστήκαμε όλοι από τις πολιτικές οι οποίες μας έχουν φέρει στα σημερινά αδιέξοδα. Από πολιτικές και κυρίως από την κυβέρνηση η οποία δεν έλεγε την αλήθεια στον ελληνικό λαό και νομίζω ότι το ποτάμι αποτελεί μια εναλλακτική, μια γνήσια πολιτική πρόταση που αποδεσμεύει κυρίως τον κόσμο από τα χρώματα, από τις ιδεολογικές αγγυλώσεις, από τους δογματισμούς που υπήρχαν και επενδύει κυρίως στη συνεργασία μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων αλλά και όλης της κοινωνίας προκειμένου να φέρουμε τομές και αλλαγές που χρειάζεται η χώρα. Είναι αυτό που λέμε ότι εμείς πιστεύουμε σε ένα νέο πατριωτικό σχέδιο το οποίο θα εμπνέει και θα εμπνέεται από τις μεγάλες τομές που χρειάζεται η χώρα. Στο διάστημα που ουσιαστικά είναι η προεκλογική περίοδος, εσείς πιστεύετε ότι θα μπορέσετε να κοινωνήσετε ακόμη και στον τελευταίο πολίτη την ιδεολογία του ποταμιού? Θα μπορέσετε να μας πείσετε να προτιμήσουμε εσάς και όχι ένα άλλο κόμμα που πιθανότατα να έχει όλο το περιθώριο χρόνου, εννοώ πάντα, να μας πείσει να το ψηφίσουμε? Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι που είναι δύσκολο όχι μόνο για το ποτάμι αλλά για όλα τα κόμματα. Και δυστυχώς το άσχημο που υπάρχει σε αυτή την προεκλογική περίοδο είναι ότι δεν έχουμε μπει σε ένα επίπεδο προγραμμάτων, σε ένα επίπεδο σύγκρισης των πολιτικών προτάσεων και των θέσεων που έχει το κάθε κόμμα για να μπορεί ο πολίτης να έχει μια πιο καθαρή ματιά και να επιλέξει. Ναι. Δυστυχώς είναι μικρή η περίοδος. Το ποτάμι στην αρχή προχώρησε με τις 21 θέσεις, οι οποίες στη συνέχεια έγιναν 99. Υπάρχουν στη διαδικτυακή ιστοσελίδα αυτές τις οποίες ο κόσμος μπορεί να παρακολουθήσει. Θα ήθελα βέβαια να πω ότι το ποτάμι δεν πρόλαβε να κάνει μια κοστολόγηση των θέσεων, αλίμονο φυσικά αν θεωρούμε ότι και τα υπόλοιπα κόμματα έχουν πλέον κάνει κάποια κοστολόγηση. Αυτό γιατί μου το λέτε? Γιατί τώρα αυτό είναι ένα μεγάλο αγκάθι για όλα τα κόμματα που συμμετέχουν σε αυτές τις εκλογές και ήταν διαχρονικά ένα μεγάλο πρόβλημα. Το γεγονός ότι δηλαδή δεν ήταν τα προγράμματα κοστολογημένα. Πιστεύουμε όμως ότι σαν μια νέα πολιτική δύναμη, εκφράζοντας κυρίως τη λογική και το ρεαλισμό που χρειάζεται πλέον να έχει η χώρα στην αντιμετώπιση των δυσεπίλητων προβλημάτων που έχει μπροστά της, θα πείσουμε τους πολίτες, θα είμαστε η τρίτη δύναμη και κυρίως θα είμαστε οι εγγυητές της σταθερότητας την επομένη των εκλογών. Γιατί τώρα αυτή είναι το, η ουσία. Αυτό το εγγυητές, θα ήθελα να σταθούμε λίγο σε αυτό. Γιατί θέλω να μου πείτε με ποιο χώρο θα συνεργαστείτε πιο εύκολα. Δημοσκοπικά παίζει ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Ναι. Απλά δεν ξέρω αν οι δύο χώροι είναι έτοιμοι να συνεργαστούν μαζί τους ή αν εσείς είστε έτοιμοι να συνεργαστείτε μαζί. Κοιτάξτε κυρία Μωραϊτή, καταρχήν εδώ έχουμε να κάνουμε την εξής πολιτική παρατήρηση. Έχουμε από τη μια πλευρά τη Νέα Δημοκρατία που καλλιεργεί το φόβο, ναι, έτσι, και μια καταστροφολογία που είναι πρωτοφανής για τα πολιτικά δεδομένα της χώρας σε προεκλογική περίοδο. Από την άλλη πλευρά έχουμε ένα κόμμα σαν διεκδικητή της εξουσίας, το ΣΥΡΙΖΑ, που επενδύει στην ανασφάλεια του πολίτη, δεν θέλει να τον έχει στα σίγουρα, ναι, διότι αν είχε περισσότερο ρεαλισμό και έλεγε κάποια πράγματα τα οποία αντιστοιχούσαν στην πραγματικότητα, ήταν δεδομένο ότι τα εκλογικά του ποσοστά θα είχαν εκτοξευτεί. Ναι. Και έρχεται το ποτάμι σαν τρίτη δύναμη που είναι ο εγγυητής της εμπιστοσύνης. Τώρα βλέπετε τι πάμε τώρα, πάμε το, όχι, πάμε τώρα σε αυτό που λέτε. Αμέσως στους δύο χώρους που ίσως να κληθείτε να συνεργαστείτε. Φυσικά, περιμένετε. Δεν,
κατηγορώ κανέναν. Εμείς θεωρούμε ότι σε όλα τα κόμματα, κοιτάξτε, εμείς ακόμα και προεκλογικά είμαστε το μοναδικό κόμμα που μιλάμε για συνένεση και συνεργασία. Το οποίο είναι πρωτοφανές για τα πολιτικά κόμματα που συμμετέχουν σε εκλογές. Ερχόμαστε και λέμε με μεγάλη μετριοπάθεια ότι θέλουμε να συνεργαστούμε με όλες τις δημιουργικές δυνάμεις που υπάρχουν στα κόμματα, αρκεί να υπάρχουν δύο σοβαροί πυλώνες. Δηλαδή, ο πρώτος πυλώνας είναι ότι η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας είναι αδιαπραγμάτευτη, δεν είναι δυνατό να μπούμε στο περιθώριο της Ευρώπης, έχοντας αυτή τη γεωγραφική θέση που έχουμε, έχοντας αυτή την παρουσία που έχουμε και έχοντας κυρίως μια κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα, την οποία υπάρχει ένα ελάχιστο το οποίο θέλουμε να διατηρηθεί. Έτσι, το γεγονός ότι υποφέρουν κοινωνικές ομάδες και είναι περιθωριοποιημένες δεν σημαίνει ότι και όλες οι υπόλοιπες πρέπει να γίνουν έτσι. Mm-hmm. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη προϋπόθεση. Yeah. Και η δεύτερη προϋπόθεση είναι οπωσδήποτε ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε γρήγορα και άμεσα σε ένα κοινωνικό πρόγραμμα που θα έχει κοινωνικά χαρακτηριστικά. Είναι αυτό που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Διότι θα πρέπει οπωσδήποτε να επωφεληθούν άμεσα αυτοί οι οποίοι βρίσκονται όχι απλά στα όρια της φτώχειας, σε προχωρημένη κατάσταση. Φτώχειας. Και αυτό, αν θέλετε, είναι μια από τις βασικές μας προτεραιότητες. Η ανάπτυξη, η ανασυγκρότηση, η ανόρθωση της οικονομίας δεν θα γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Γνωρίζουμε ότι χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα. Όμως αυτό το κομμάτι είναι στο οποίο επενδύουμε. Πρέπει δηλαδή ο πολίτης αμέσως μετά τις εκλογές να νιώσει ότι κάτι αλλάζει στη ζωή του. Αυτό είναι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το οποίο εμείς επενδύουμε από την αρχή. Με ποιο χώρο πιστεύετε ότι είστε πιο κοντά, για να δούμε τι ακριβώς μπορεί να γίνει μετέπειτα, δηλαδή από τις 26 και μετά με τις συνεργασίες, και να δούμε πού είναι οι δικές σας κόκκινες γραμμές και μέχρι πού είστε διαθετημένοι να υποχωρήσετε στις θέσεις σας, ώστε να υπάρξει μια καλή συνεργασία. Κοιτάξτε, εδώ έχουμε ένα πρόβλημα. Ποιο θα προτιμούσατε, δηλαδή. Για να σας απαντήσω σε αυτή την ερώτηση, καταρχήν θα πρέπει να δούμε ποιο είναι το περιβάλλον και ποια είναι η πολιτική πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να επιλέξουμε είτε τον έναν είτε τον άλλον, γιατί πολύ απλά σε αυτές τις εκλογές, όπως είναι δομημένο το σύστημα το εκλογικό, ο πρώτος τα παίρνει όλα. Δεν υπάρχει δυνατότητα σε αυτόν που θα βγει δεύτερος να σχηματίσει κυβέρνηση. Σωστά. Θα πάρει γύρω στις 75 έδρες, με 80 το ανώτατο. Εξηγήστε το όμως, αν θέλετε, γιατί ο κόσμος πραγματικά δεν το ξέρει και πολλοί πιστεύουν ότι ίσως το δεύτερο κόμμα. Το δεύτερο κόμμα δεν μπορεί να κάνει κυβέρνηση, διότι πολύ απλά στην καινούργια Βουλή, όπως φαίνεται, θα συμμετέχει και το ΚΚΕ και η Χρυσή Αυγή. Έχουν εξηγήσει κατ' επανάληψη ότι εμείς δεν συμπράττουμε σε μία κυβέρνηση. Επομένως, δεν μπορεί να σχηματιστεί πλειοψηφία με 150 έδρες και να σχηματιστεί κυβέρνηση. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι αυτός που θα βγει πρώτο κόμμα, με αυτόν και με το δεδομένο ότι δεν θα πάρει αυτοδυναμία, τουλάχιστον έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα, θα κληθεί το ποτάμι να συνεργαστεί, θα κληθεί το ποτάμι να συζητήσει για να συνεργαστεί. Ναι. Γιατί εδώ θα έχουμε και μια εσωτερική διαπραγμάτευση. Εμείς δεν μιλήσαμε από την αρχή για μια παράδοση ανεφόρων, δηλαδή αν είναι πρώτος ΣΥΡΙΖΑ, ερχόμαστε, μπαίνουμε στο άρμα και κάνεις ό,τι θέλεις. Εμείς μιλάμε για μια δημόσια πολιτική συμφωνία με τους δύο άξονες που σας προανέφερα. Ναι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή όμως από το ΣΥΡΙΖΑ δεν το ακούμε αυτό το πράγμα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή πορεία, σε ό,τι αφορά την σχέση αμοιβαιότητας και αμοιβαίας λύσης που πρέπει να δοθεί σε σχέση ακούτε με την πολιτική πορεία, διαπραγμάτευση. Ακούτε και μια κόκκινη γραμμή, γι' αυτό λέω, ναι, θα κοιτάξτε, μπορέσετε τελικά να συνεργαστείτε. Επειδή αυτές οι κόκκινες γραμμές έχουν δοκιμαστεί πάρα πολύ και οι περισσότερες όσες έχουν τοποθετηθεί έχουν πάντοτε παραβιαστεί. Εμείς πιστεύουμε στις κόκκινες γραμμές όταν τις εννοούν. Ναι. Φυσικά και θα κάτσουμε στο τραπέζι να συνομιλήσουμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είμαστε άνθρωποι που θα πούμε ότι δεν συζητάμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Φυσικά και θα κάτσουμε. Συμφωνούμε πάρα πολλά στο κοινωνικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Συμφωνούμε σε πολλά πράγματα μαζί του. Διαφωνούμε όμως στο γεγονός ότι ρίχνουν πυροτεχνήματα, καλλιεργούν ένα κλίμα ανασφάλειας στην κοινωνία και το κυριότερο, υπάρχουν στελέχη τα οποία όταν βγαίνουν και μιλούν, οδηγούν την κοινωνία και τους πολίτες στα κάγκελα. Δεν είναι δυνατόν, για παράδειγμα, να θεωρηθεί ότι το ποτάμι μπορεί να συμπράξει σε μια κυβέρνηση που θα κάνει ένα κούρεμα καταθέσεων ή μια αρπαγή των καταθέσεων. Δεν είναι δυνατόν το ποτάμι να συμπράξει σε μια κυβέρνηση στην οποία θα υπάρχει το σύστημα 4-2-1 όπως υπήρχε στη συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ με Δημάρ. Mm-hmm. Λοιπόν, εμείς δεν θέλουμε οφίτσια, δεν θέλουμε υπουργικές καρέκλες, δεν θέλουμε κομματικούς υπαλλήλους. Άρα δίνεται αμοχή. Θέλουμε μια κυβέρνηση των αρίστων και ικανών. Mm-hmm. Όχι.
δίνουμε ψήφο συμμετοχής, θα δώσουμε, εφόσον υπάρξει μια τέτοια συμφωνία. Αλλά επιμένουμε πάρα πολύ σε αυτό, κυρία Μωραΐτη, γιατί για μας είναι το μείζον. Το μείζον δεν είναι απλά να σχηματιστεί μια κυβέρνηση για να σχηματιστεί, είναι επιτέλους να μπουν κάποια πράγματα σε μια σειρά, να συμφωνήσουμε για ορισμένες μεταρρυθμίσεις, γιατί αυτή είναι η μία όψη, το ότι κερδίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε τώρα και στην άλλη όψη. 2,5 χρόνια η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ έκαναν στην κυβέρνηση στην οποία συμμετείχαν, διέλυσαν οικονομικά τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Ναι. Ταυτίστηκαν υπερβολικά με ένα σύστημα ανομίας, με εκδοτικά, επιχειρηματικά, επικοινωνιακά συμφέροντα, τα οποία ουσιαστικά με τα οποία η διαπλοκή, η διαφθορά στο δημόσιο βίο έχει εκτιναχθεί και υπάρχει ένα σύστημα ατιμωρησίας και ανοχής, το οποίο για μας δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι. Το ποτάμι από την αρχή χαρακτηρίστηκε ως ένα κίνημα για τη δικαιοσύνη, την εργασία και την παιδεία. Επομένως, λοιπόν, έχουμε βασικούς πυλώνες. Εμείς λέμε το εξής, ότι μπορούμε να συνεργαστούμε εάν αλλάξετε τρόπο σκέψης και αν συμβιβαστείτε σε κάποια σημαντικά ζητήματα. Με το ΣΥΡΙΖΑ μου το εξηγήσατε πώς μπορείτε να συνεργαστείτε και είπατε και τι κομμάτι θα ακολουθήσετε και πώς θα συζητήσετε. Ας υποθέσουμε, γιατί τίποτα δεν είναι απίθανο σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, ότι έχουμε έστω και με μία ψήφο διαφορά πρώτη τη Νέα Δημοκρατία. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ υποθετικό το σενάριο. Είναι πολύ υποθετικό, αλλά δεν ξέρω, κάποιες δημοσκοπήσεις το λένε και αυτό. Ας μην το ερμηνεύσουμε. Ξέρετε κάτι, θα μπορούσα να απαντήσω στην ερώτησή σας αν είχα κάποια δεδομένα. Δυστυχώς, ναι, πάμε σε μια προεκλογική. Όχι, αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι αν είστε σε θέση να συζητήσετε, ναι, και με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, ναι, ώστε να συγκυβερνήσετε. Δυστυχώς, λέω και πάλι, ότι θα μπορούσα να σας απαντήσω αν είχαμε κάποια συγκεκριμένα δεδομένα. Αλλά θα σας πω ποια είναι τα δεδομένα αυτά. Μπαίνουμε σε μια προεκλογική περίοδο κατά την οποία η Νέα Δημοκρατία δεν έχει πει απολύτως τίποτε. Είναι πρωτοφανές για ένα κόμμα που βρίσκεται στην κυβέρνηση, που έχει ασκήσει κυβερνητική πολιτική, να μην έχει να πει τίποτα απολύτως. Και οι εκπρόσωποι του κόμματος βγαίνουν στα κανάλια και απλώς λένε για ποιους λόγους δεν πρέπει να ψηφιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, εμείς με τη Νέα Δημοκρατία, πείτε μας τώρα πώς μπορούμε. Εκ του ασφαλούς, ναι, μου τα λέτε αυτά. Όχι, επειδή δηλαδή δεν βλέπετε ότι είναι το δεύτερο κόμμα. Όχι, δεν το λέω εκ του ασφαλούς. Χτυπάτε ακόμη περισσότερο. Όχι, δεν το χτυπάμε περισσότερο. Αλλά... Κοιτάξτε, το κάθε κόμμα έχει μια διαδρομή. Έχει ανθρώπους που την υποστηρίζουν. Άλλοι τον υποστηρίζουν γιατί κέρδισαν κάτι. Άλλοι γιατί το υποστηρίζουν γιατί πίστεψαν σε κάτι. Άλλοι δεν θέλουν να το υποστηρίξουν γιατί διαψεύστηκαν οι προσδοκίες. Σε αυτό νομίζω ότι είμαστε και μια μεγάλη μερίδα των ανθρώπων, οι οποίοι, γιατί καλώς ή κακώς, κακά τα ψέματα, κυρία Μωραΐτη, τα δύο κόμματα όταν κυβερνούσαν έπαιρναν το 85 με 90% του κόσμου. Άρα όλοι μας κάποτε υπήρξαμε εκεί. Λοιπόν, χαίρομαι που το λέτε και δεν το αποκλείτε. Διαψεύστηκαν όμως οι προσδοκίες μας. Λοιπόν, δεν έχουμε να περιμένουμε κάτι παραπάνω. Εμείς φυσικά και θα συζητήσουμε και με τη Νέα Δημοκρατία, στην περίπτωση όμως που μας πει τι ακριβώς θέλει για τη χώρα. Όχι αυτό το οποίο πέρασε τόσα χρόνια η χώρα. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε στο κομμάτι της δημοσιονομικής προσαρμογής, στα κρυφά email τα οποία στέλνουν σε καμία συζήτηση. Για παράδειγμα, τι συζήτηση να κάνουμε όταν μας λέει ότι το χρέος είναι βιώσιμο. Δεν πιστεύουμε ότι το χρέος είναι βιώσιμο. Πιστεύουμε ότι πρέπει να ξαναγίνει μια επαναδιαπραγμάτευση από την αρχή. Συμφωνούμε ότι πρέπει να γίνει μια εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης. Αλλά για να συστήσουμε αυτή την ομάδα θα πρέπει να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι όλα τα κόμματα και να συμφωνήσουμε στα πράγματα που συμφωνούμε. Δεν είναι δυνατόν μέχρι και σήμερα η χώρα να βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού, να λειτουργούμε με τη λογική μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα και να μην καθόμαστε να συζητήσουμε σοβαρά αυτά που μας ενώνουν. Για αυτά που μας χωρίζουν τα ξέρουμε. Κύριε Παρασκευιώτη, είναι αρκετοί οι πολίτες και ίσως να το έχετε ακούσει κι εσείς, που θέτουν το ερώτημα πού ήταν ο αρχηγός σας στα πιο δύσκολα ή τότε που άρχιζαν τα δύσκολα και τι εμφανίστηκε τελευταία. Τι ήταν αυτό που τον ώθησε να εμφανιστεί τη συγκεκριμένη στιγμή και όχι νωρίτερα. Για ποιον λέτε τώρα, για τον Σταύρο Θεοδωράκη. Για τον κύριο Θεοδωράκη. Κοιτάξτε, ναι, να σας πω. Σας είπα ότι στο ποτάμι υπήρχαν κάποιοι που μπήκαν από νωρίς, κάποιοι που μπήκαν μετά, κάποιοι που μπαίνουν μιλάω τώρα. Μιλάω για το συγκεκριμένο όμως, για τον και κάποιοι κύριο που θα Θεοδωράκη. Πω πολύ αργότερα. Είναι εκείνες οι δημιουργικές δυνάμεις που πάντοτε ένιωθαν ότι ήταν στο περιθώριο και ήθελαν να βγουν στην επιφάνεια. Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Θεοδωράκης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έδωσε τις εξετάσεις του, ήταν ένας επαγγελματίας, ένας ελεύθερος επαγγελματίας, προερχόμενος από το δικό σας χώρο, ο οποίος με τις εκπομπές του έχει δώσει αυτό που ήταν να δώσει και έχει μια επιτυχημένη πορεία.
Και το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, ότι εμείς δεν πιστεύουμε σαν ποτάμι ότι είναι ζήτημα ενός προσώπου. Λοιπόν, δεν λειτουργούμε τόσο συγκεντρωτικά. Πιστεύουμε ότι στην πολιτική χρειάζονται μεγάλες ομάδες. Δηλαδή δεν βγαίνουμε και λέμε ότι έχουμε τον Θοδωράκη τέρμα εκεί ψηλά, είναι ο αρχηγός μας. Εντάξει, κάποιος θα πρέπει να διευθύνει όμως την ορχήστρα. Πάντοτε κάποιος, αυτό ακριβώς ισχύει. Ναι. Φυσικά, είναι ο αρχηγός του κινήματος, τον εμπιστευόμαστε, έχει δώσει τις εξετάσεις, έχει πετύχει σε αυτό το κομμάτι τουλάχιστον μέχρι τώρα και νομίζω ότι θα συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο και είμαστε σίγουροι γι' αυτό, εμείς που συμμετέχουμε στο ποτάμι, αλλά το πρόβλημα δεν είναι ο αρχηγός. Αρκετά όλα αυτά τα χρόνια ταυτιστήκαμε με πρόσωπα, με μεγάλα ονόματα, με μύθους, με ονόματα θρύλους. Λοιπόν, κάποια στιγμή πρέπει να το ξεπεράσουμε αυτό το πράγμα. Και πρέπει να το ξεπεράσουμε αυτό το πράγμα και πρέπει να αναδείξουμε το ό,τι καλύτερο έχουμε μέσα από την κοινωνία. Και για να το αναδείξουμε αυτό το κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού, πρέπει να το στηρίξουμε και πολιτικά. Τι απαντάτε σε αυτούς? Δεν αρκεί απλώς να λέμε ότι αυτός είναι καλός. Ναι. Πρέπει να τον στηρίξουμε κιόλας. Τι απαντάτε σε αυτούς που λένε ότι ο κύριος Θοδωράκης εξυπηρετεί συμφέροντα? Κοιτάξτε, έχουν ακουστεί πάρα πολλά. Ακούστηκαν ότι είναι ανιψιός της συζύγου του πρώην Πρωθυπουργού, της κυρίας Σιμίτη. Ακούστηκαν ότι είναι πίσω από το άρμα του Μπόμπολα και του Μελισανίδη και του Βαρδινογιάννη κτλ. Συμφέροντα. Υπάρχουν πάρα πολλές θεωρίες συνωμοσίας και το πάρα πολλοί. Έχετε συζητήσει ποτέ αυτό, έτσι? Φυσικά, και σε προσωπικό επίπεδο, αν θέλετε. Τι του είπατε, δηλαδή? Με ενδιαφέρει να ακούσω τι σας είπε, αν το θέσατε εσείς έτσι το ερώτημα. Με πιο λαϊκό τρόπο, βέβαια. Ότι σου έχουν σύρει τα πάντα, ναι. Και λέει, ξέρω και άλλα τόσα που δεν μπορείς να φανταστείς. Ναι. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που όταν του συναντάει, του λένε κάποια πράγματα που όταν τον γνωρίζουν και όταν καταλάβουν, όταν διαβάσουν αυτά που υποστηρίζει το ποτάμι, αλλάζουν αμέσως άποψη. Διότι σε σχέση με την συγγένεια που δήθεν είχε με τον κύριο Σιμίτη, να σας αναφέρω ότι ήταν από τους πρώτους που στήριξε το Πασόκ και τη Δημοκρατική Παράταξη. Σε σχέση με την στενή δήθεν υποτιθέμενη σχέση με τον κύριο Μπόμπολα, να σας θυμίσω ότι ήμασταν από τα λίγα κόμματα που μιλήσαμε για τα τεράστια χρέη των επιχειρηματικών και εκδοτικών συμφερόντων, τα οποία υπάρχουν προς τις τράπεζες και δεν αναζητούνται μέχρι και σήμερα. Και αν πάρετε τις εφημερίδες, θα δείτε ότι το ποτάμι πάντοτε είναι στο περιθώριο. Λοιπόν, όχι, ένα λεπτό τώρα. Ακούστε λίγο. Κύριε Παρασκευιώτη, να χαρείτε. Όχι τώρα προεκλογικά. Ο κύριος Θεοδωράκης είναι ο περισσότερο προβεβλημένος από, από όλους όμως. Δηλαδή ακόμα και από τα λεγόμενα μεγάλα κόμματα. Έτσι, ακούστε λίγο θα σας πω. Πάρτε 10 εφημερίδες, όχι τώρα προεκλογικά, πριν από 15-20 μέρες που δεν είχαν προκηρυχθεί εκλογές. Δεν θα βλέπατε ούτε ένα μονόστιλο σε όλη την εφημερίδα για το ποτάμι και το Θοδωράκη. Μη μου παρουσιαστείτε κι εσείς αδικημένοι, να χαρείτε πραγματικά. Όχι. Ακούστε λίγο. Εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα τα χρήματα που παίρνονται από τα κομματικά ταμεία για να κάνουμε εκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κατηγορεί. Και εσείς παίρνετε χρήματα λόγω ευρωεκλογών, έτσι δεν είναι? Δεν παίρνουμε κανένα ποσό, πήραμε 100.000 ευρώ λόγω των ευρωεκλογών. Το 10% από την ευρωεκλογική. Έχουμε πει από την αρχή ότι δεν θέλουμε αυτά τα χρήματα. Γιατί? Γιατί θεωρούμε ότι τα κόμματα δεν πρέπει να επιδοτούνται από τον δημόσιο κορβανά και πρέπει αυτό το πράγμα κάποια στιγμή να σταματήσει. Όποιος θέλει εθελοντικά μπορεί να πάει και να κάνει μια χορηγία μέχρι εκεί, τέλος. Δεν μπορεί εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ να είναι οφειλές των κομματικών ταμείων στο ελληνικό δημόσιο και στις τράπεζες και αυτά τα χρήματα να μην δοθούν ποτέ. Ναι. Θέλω όμως να συνεχίσω και να ολοκληρώσω. Εσείς δεν τα πήρατε δηλαδή αυτό. Θέλω να συνεχίσω και να ολοκληρώσω αυτό το οποίο μου σας ανέφερα. Είναι άλλο όμως η τηλεοπτική παρουσία που είχε ο κύριος Θοδωράκης, γιατί πολύ απλά, κυρία Μωρέτη. Είναι άλλο το ίδιο. Ξέρετε πολύ καλά ότι όταν ο κύριος Θοδωράκης ήταν δημοσιογράφος, είχε αναπτύξει και κάποιες προσωπικές σχέσεις. Εσάς, κύριε Μωρέτη, αν έρθει κάποιος συνάδελφός και θα σας ζητήσει να βγει στο κανάλι, σίγουρα θα του δώσετε χώρο και χρόνο για να μιλήσει. Όχι περισσότερο από κάποιους άλλους, οι οποίοι επίσης. Δεν είχε περισσότερο χρόνο από κάθε άλλον. Και κυρίως αυτό όμως που έλειπε πάντοτε σε σχέση με το ποτάμι, και αυτό μπορούμε να το διασταυρώσουμε, ήταν ο χώρος που υπήρχε στον έγγραφο τύπου. Δηλαδή η επίθεση που έγινε από το Βήμα και το Έθνος, ναι, το τελευταίο τρίμηνο. Άρα ο έντυπος τύπος είναι αυτός ο οποίος σας πολεμάει, λέτε. Τα υπόλοιπα πάτε καλά. Κοιτάξτε, τώρα δεν μπαίνω στον πόλεμο των εκδοτικών συμφερόντων, γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε στην προεκλογική περίοδο. Ξέρετε. Θα έπρεπε όμως. Γιατί, ωραία, κύριε Παρασκευή, ότι αν κάποιος σας πολεμάει ανέτια, δεν κατάλαβα γιατί να μην το πείτε. Είπαμε και για όλα όσα γράφτηκαν στο Βηματοδότη και για όλα όσα είχαν γραφτεί στο Έθνος και για όλα όσα είχαν γραφτεί σε άλλες εφημερίδες, οι οποίες κατηγορούσαν συνέχεια το ποτάμι σαν μια πολιτική στάση, ότι δεν έχει καμία απολύτως θέση, χωρίς να εξετάσουν τις θέσεις που έχει αναπτύξει,
χωρίς να δουν τις προτάσεις που έχει κάνει, χωρίς να δουν τις καινοτόμες λύσεις τις οποίες προωθεί. Λοιπόν, αυτή ήταν η επίθεση που γινόταν στο ποτάμι. Να εμείς, τα ξέρει και αυτά ο κόσμος για να μπορεί να ζυγιάσει κάποια πράγματα. Έχετε δίκιο. Εμείς, κυρία Μωραϊτή, απλώς θέλω να περάσουμε στους πολίτες ότι έχουμε θετική σκέψη για την πολιτική και τα πράγματα. Δεν είμαστε χθεσινοί. Γνωρίζουμε τι γίνεται στην πολιτική. Όμως είμαστε άνθρωποι που έχουμε ένα αξιακό περιεχόμενο, που έχουμε μία ενιαία αντίληψη για το πώς πρέπει να λυθούν τα πράγματα σε αυτή τη χώρα και κυρίως δεν μπαίνουμε σε μια διαδικασία αιμονής με τα χρώματα, με τις ιδεολογίες. Είμαστε ένα κόμμα μεταμνημονιακό, πιστεύουμε ότι το μνημόνιο έχει τελειώσει και πρέπει να δούμε μετά το μνημόνιο τι πρέπει να γίνει και αυτό το οποίο μας ενοχλεί είναι όλοι αυτοί οι αφορισμοί, οι δογματισμοί και αυτή η πολιτική κόντρα μεταξύ των δύο μεγάλων διεκδικητών που έχει ανοίξει και δεν ωφελεί τη χώρα. Mm-hmm. Πρέπει να προτάξουμε το εθνικό συμφέρον από το κομματικό. Αυτή είναι η επιλογή που κάνουμε. Εμάς, για μας η πρώτη επιλογή είναι το εθνικό συμφέρον. Είναι το πατριωτικό σχέδιο. Πού μπορεί κανείς να διαβάσει τις θέσεις από το ποτάμι? Δηλαδή υπάρχει κάποια βάση, υπάρχει κάποιο γραφείο εδώ στις Σέρες, υπάρχει κάποια σελίδα? Υπάρχει το ποτάμι.gr. Ναι. Μπορούν διαδικτυακά οι τηλεθεατές να μπουν μέσα στην ιστοσελίδα, mm-hmm. η οποία είναι μια από τις πιο δραστήριες ιστοσελίδες του κινήματος, κόμματος, γιατί αν δείτε συγκριτικά με άλλα κόμματα είναι ένας χώρος διαδικτυακός στον οποίο συμμετέχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, αρθρογραφούν πάρα πολλοί άνθρωποι, όχι μόνο υποψήφοι και τρίτα πρόσωπα που επιλέγουν να μπουν στο ποτάμι, και μέσα εκεί αναφέρονται αναλυτικά οι 99 θέσεις του κόμματος, τις οποίες αξίζει πραγματικά κανείς να διαβάσει. Που ίσως εσείς να μην προλαβαίνετε να τις κοιτάξτε, πείτε εμείς όποιο θέμα, σας, αλλά θα πρέπει να διαβάσουμε από την αρχή. Εμείς έχουμε πει και νομίζω ότι αυτή ήταν και η πρόταση που έχει κάνει το ποτάμι, είναι ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε σε οποιοδήποτε θέμα επιθυμείτε να συζητήσουμε και με άλλους συνομιλητές για οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρχει και είναι, δηλαδή για παράδειγμα το μεταναστευτικό. Κατηγορηθήκαμε πάρα πολύ από το χώρο του ΠΑΣΟΚ ότι έχουμε ακροδεξιές προτάσεις. Επειδή είπαμε ότι θέλουμε μια χώρα με κλειστά σύνορα. Ναι, δεν θέλουμε μια χώρα που να είναι ξέφραγο αμπέλι. Εντάξει, έχουμε δηλώσει κατηγορηματικά αυτό το πράγμα. Ναι, και μας είπαν ότι έχουμε ακροδεξιές προτάσεις. Ή επειδή μιλήσαμε για τον επαναπατρισμό των κατοικούντων στη χώρα. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αντέξει η χώρα. Λοιπόν, αλλά πιστεύουμε πάρα πολύ, Εντάξει, ότι τώρα αυτοί οι οποίοι έχουν γεννηθεί και έχουν μεγαλώσει εδώ πρέπει να πάρουν την ελληνική ηθαγένεια κάποια στιγμή. Ακριβώς. Λοιπόν, είναι δύο πράγματα τα οποία είναι τελείως ξεχωριστά. Άλλο πράγμα αναφέρεται στον. Δηλαδή, άμα πάρετε ένα κόμμα το οποίο έχει ένα αυστηρό πρόγραμμα γιατί τοποθετείται στο χώρο της δεξιάς ή το χώρο της αριστεράς, θα πάει στη μία ή στην άλλη κατεύθυνση. Mm-hmm. Λοιπόν, εμείς προσπαθούμε να είμαστε στο χώρο της λογικής και του ρεαλισμού. Βλέπω εδώ το φυλάδιό σας τώρα, έτσι. Εντάξει, ένα βιογραφικό το οποίο ένα βιογραφικό πάρα πολύ σύντομο, πάρα πολύ σύντομο όμως. Δηλαδή θα μπορούσατε στις επαφές μας να το δείτε. Ακριβώς. Να τα αλλάξουμε όλα χωρίς να γκρεμίσουμε τη χώρα. Αυτό είναι το δικό σας σύνθημα, είναι το σύνθημα. Είναι το σύνθημα που έχει το ποτάμι σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία. Είναι ένα από τα πολλά συνθήματα που έχει. Γιατί επιλέξετε το συγκεκριμένο? Διότι εδώ πραγματικά έχει πολλά. Δηλαδή και αλλαγή έχει μέσα. Γιατί θέλουμε να γίνουν. Αυτό το μεγάλο παράπονο του κόσμου είναι ότι 2,5 χρόνια τώρα δεν έγινε απολύτως τίποτα. Δεν έγινε απολύτως τίποτα στις ζωές τους, στην καθημερινότητά τους, στην πραγματική οικονομία, στον κόσμο των επιχειρήσεων, στην τακτοποίηση των υποχρεώσεων και των οφειλών. Και υπάρχει μια στραγγαλιστική πολιτική η οποία τελικά πού κατέληξε? Έχει απομυζήσει οικονομικά τους πολίτες. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή άνθρωποι οι οποίοι από την κυβέρνηση ουσιαστικά αντιμετωπίζονταν σαν απλά νούμερα. Νούμερα εννοώ αριθμητικά, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ. Και το μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι αυτός ο κόσμος πλέον προσπαθεί να βιοποριστεί, αλλά δεν τα καταφέρνει. Και κάθε μέρα που περνάει πληρώνεται, αυτοί που πληρώνονται, αυτοί που είναι τυχεροί και πληρώνονται, γιατί εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη απόσταση. Εδώ είναι και θέμα τύχης, έχετε δίκιο. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη απόσταση μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.
Ακριβώς. Μπορεί κάποιοι να το λένε, ας πούμε, ότι στον χώρο, στον δημοσιοπαλλητικό χώρο, κάποιοι, ας πούμε, ότι έχουν χάσει μισθούς και το καταλαβαίνουν, ότι έχουν γίνει περικοπές και αυτοί μπορεί να μην τα βγάζουν πέρα. Αλλά στον χώρο της ιδιωτικής οικονομίας τα πράγματα είναι τραγικά, είναι ακόμα πιο δύσκολο. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να βιοποριστούν διότι δεν έχουν τζίρο. Πόσο δίκιο έχετε, ακριβώς. Για να μην πάμε περισσότερο δηλαδή και μιλήσουμε για τις ασφαλιστικές εισφορές, για τους εμπόρους, τους ανθρώπους της αγοράς, τους βλέπω έξω. Θα μπορούσαμε γιατί τους να μιλάμε κιόλας. Κοιτάξτε, συνεργαστήκαμε μαζί τους. Έτσι, είχαμε στο παρελθόν μιλήσει και πολλές φορές και για την υπόθεση τα τζάμ που ήμασταν τότε στο επιμελητήριο. Συνεργαστήκαμε με τους ανθρώπους του εμπορικού κόσμου. Ξέρουμε τα προβλήματά τους. Αλλά το μεγάλο βάσανο είναι. Τι θα γίνει, τι θα γίνει με τις ασφαλιστικές εισφορές. Ο μέσος έμπορος χρωστά 25 με 50.000 ευρώ. Και αυτή τη στιγμή καταχρηστικά πρέπει να πληρώσει και άλλες εισφορές στον ΟΑΕ, ενώ του έχει κοπεί η ασφαλιστική κάλυψη και η υγειονομική περίθαλψη. Φύγεται δηλαδή αυτός που πληρώνει 480 ευρώ το δίμηνο για την ασφάλειά του και του έχει κοπεί γιατί δεν έχει πληρώσει, συνεχίζει να επιβαρύνεται με αυτά τα ποσά. Έτσι. Λοιπόν, αυτά είναι τρομακτικά και παράλογα. Σωστά. Πρέπει να δοθούν λύσεις σε αυτά τα θέματα. Δώστε μου ένα τελευταίο μήνυμά σας. Γιατί να ψηφίσουν εσάς και όχι κάποιον άλλον από το ίδιο ψηφοδέλτιο στο οποίο νίκετε, στο ποτάμι. Κοιτάξτε, η συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο, καταρχήν μπαίνουμε σε ένα ψηφοδέλτιο και συμμετέχουμε γιατί πιστεύουμε σε κάτι μεγαλύτερο. Έτσι. Πιστεύουμε σε κάποιες ιδέες, σε κάποιες αρχές και προσπαθούμε αυτές τις ιδέες και τις αρχές να τις περάσουμε και στην κοινωνία. Και προσπαθούμε να αλλάξουμε όσο το δυνατόν περισσότερα μυαλά σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση. Mm-hmm. Ο αυτοσκοπός της εκλογής δεν υφίσταται, κυρία Μουραΐτη. Δηλαδή, είμαστε επαγγελματίες, έχουμε μια διαδρομή όλοι μας. Προσωπικά είμαι 10 χρόνια δικηγόρος. Μάχημος δικηγόρος. Όχι, θέλω να σας πω ότι θα ξαναγυρίσω στο επάγγελμα την επόμενη ημέρα. Ναι, δεν είμαι άνθρωπος που μπήκα για να πω ότι θέλω να γίνω πολιτικός. Συμμετέχω και συμμετέχω γιατί θέλω να εκφράσω τις θέσεις της γενιάς μου. Γιατί πιστεύω ότι η γενιά μου ήταν στο περιθώριο και εξακολουθεί να είναι και γιατί θέλω να βγούμε στο προσκήνιο. Και γιατί αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ο νέος άνεργος. Αυτός είναι το μεγάλο, αυτός που βρίσκεται στο τελευταίο σκαλοπάτι. Λοιπόν, ο συνταξιούχος, ακόμα και αν του κοπεί η σύνταξη, όσο και να του κοπεί, θα έχει ένα ποσό που θα πάρει. Ο άνεργος όμως δεν είναι δυνατόν με 3 ευρώ να προσπαθήσει να ζει και να πηγαίνει να πίνει κάθε μέρα ένα καφέ. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν είναι κάτι που εμένα με εκφράζει σαν άνθρωπο, που εμένα με γεμίζει και με ικανοποιεί. Και μπαίνω σε αυτό το χώρο γιατί θέλω να προστατεύσω τα συμφέροντα της δικής μου γενιάς, της γενιάς που έχει καταβαραθρωθεί από όλη αυτή την ιστορία, της γενιάς που έχει μεταναστεύσει στο εξωτερικό, 100.000 συνομήλικοι έχουν φύγει έξω για δουλειά, με ιδιαίτερα προσόντα, με ικανότητες, με ιδιαίτερες δεξιότητες, έτσι. Και αυτούς τους ανθρώπους, κυρία Μωραΐτη, θέλουμε να υπερασπιστούμε. Σας ευχαριστώ. Σας εύχομαι καλό κουράγιο, καλό αγώνα και ό,τι καλύτερο σε αποτέλεσμα. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε μια πάρα πολύ μικρή διακοπή.